Εξοικονόμηση κατοίκων από Σεπτέμβριο. Το πρόγραμμα πήγε πίσω για καλό σκοπό, όπως αναφέρουν οι ειδικοί επί του ζητήματος. Το πρόγραμμα πήγε πίσω 2 μήνες περίπου μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά για καλό σκοπό. Ο στόχος ήταν να μπορεί να δοθούν οι δυνατότητες σε πιο πολλούς να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι πολίτες είχαν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως και στο νούμερο 1 φάση του προγράμματος είχαν δώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Φτάνει μέχρι 70% επιδότηση δωρεάν. Δηλαδή, για να φτιάξει πράγματα πολύ απαραίτητα στο σπίτι σου, θα πάρει μια επιδότηση 70%. Πράγμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να μπορέσει να παρέμβει σε σημαντικές παραμέτρους του σπιτιού, μόνωση, κουφώματα, ηλιακούς θερμοσύφωνες, καυστήρες και άλλα πολλά, πάρα πολλά πράγματα, στα οποία θα δώσουν δυνατότητα στην οικογένεια να κάνει πολύ μεγάλη οικονομία. Όχι στην κατασκευή μόνο, αλλά κυρίως στη λειτουργία ενός σπιτιού. Προσοχή πάρα πολύ λοιπόν στις άδειες, να είναι όλα καθαρά, να μπορεί να έχει ξεμπερδέψει με αυθαιρεσίες να έχουν νομοποιηθεί, να έχει κάνει το ΠΕΑ, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, ώστε να μπορέσει να είναι έτοιμος το Σεπτέμβριο που θα ξανανοίξει η εφαρμογή, να μην χάσει χρόνο, γιατί ο χρόνος που μετράει σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντικός, γιατί πάει με προτεραιότητα. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο τόσο από την πλευρά ιδιοκτητών ακινήτων, αν πρόκειται για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, όσο και από διαχειριστές πολυκατοικιών. Πάρα πολύ προσοχή στην προετοιμασία ή αν χρειαστεί να βρεθεί και με ένα μηχανικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανικοί που ασχολούνται με τη διαδικασία αυτή. Υπάρχουν και καθητοποιημένες διαδικασίες που έχουν είτε μηχανικοί, είτε εταιρείες, είτε εργολάβοι, οι οποίοι κάνουν καθητοποιημένη διαδικασία από την αρχή μέχρι και την τράπεζα. Αλλά κυρίως πρέπει να έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά αυτή η ιστορία. Είναι μεγάλη ευκαιρία, μην τη χάσουν οι πολίτες. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, σας ρωτούν δηλαδή. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το εδώ και μήνες πολλούς. Πριν καν ανοίξει το δικαίωμα για την προηγούμενη εφαρμογή, πριν τον Ιούλιο, είχαμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα πιο πολύ τώρα, παρόλο που είναι διακοπές και περίοδος καλοκαιριού, ο κόσμος, επειδή θα μπορέσει να παρέμβει στα σπίτια του δραστικά, δεν το αφήνει. Είναι προφανές δεν το αφήνει. Και μάλιστα οι συλλόγοι οικογένειες, οι οποίες έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, θα φτάσει μέχρι 70% η επιδότηση. Γεγονός το οποίο μπορεί να φτιάξει ένα πακέτο το 10.000 με 3.000 ευρώ, δηλαδή να αλλάξει καυστήρα, ηλιακούς θερμοσύφωνες και κουφώματα, τα στοιχειώδη που σας λέω, με 2.000 ή 3.000 προσωπικό κόστος. Πράγμα το οποίο δεν πρέπει κανένα να το αφήσει να φύγει. Όσο πιο πολλοί μπορέσουν να ενταχθούν και με προτεραιότητα, ειδικά στα χαμηλότερα εισοδήματα, να μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα για να κάνουν τις παρεμβάσεις που χρειάζονται. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή. Οι όποιες λεπτομέρειες και γραφειοκρατικές διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο.